Σήμερα πάμε Αθήνα, σήμερα είναι Δευτέρα, ερχόμαστε την Τετάρτη, so θα πάμε για δύο μέρες. Απλά να κάνουμε ένα μικρό meeting με το network, so δεν θα κάνουμε πολλά πράγματα, αλλά σκέφτηκα να το κάνω vlog. Πάω με την Κάντια, by the way. Κάντια, say hi! Λογικά δεν θα είναι μεγάλο αυτό το vlog, γιατί θα πάμε απλά στο meeting, θα είμαστε στο ξενοδοχείο, δεν θα πάμε σε πολλά μέρη. Αλλά αφού πάω, you can come with me. Παρόλο που η μισή από εσάς είστε ήδη Αθήνα. Okay, we're leaving you alone, πάλι. Πάλι, we're leaving you alone. Yes, Daddy. Sorry, αλλά θα σε προσέχει μια φίλη της Κάντιας, είναι. Yes, Daddy. Νομίζω για ότι πλέον καταλαβαίνει πότε φεύγουμε, γιατί βλέπει τις βαλίτσες. Δείτε sad πρόσωπο. She knows we're going. It's okay, 2 days. Ξέρεις να μετράς. Ναι, Τάνι. Ου, δείτε τα μαλλιά της Κάντιας. Κάντια. God damn. Ξανακάνω το intro, ξέχασα, πρέπει να το κάνω σαν το logo που... What? Today we're going to Athens. Δεν έχω τέτοια όρεξη. Έχουμε ώρα. Oh yeah. Έχεις κάτι που θέλεις να πεις? Και πόσο άσπρη φαίνεσαι? Well, I'm white. Επειδή θα ρωτάτε, πάμε να απλά να έχουμε meeting με το network, τους DM, με τους Digital Minds, απλά για να δούμε κάποια projects and stuff. Δε καταθλιπτική που φεύγουμε, ότι... Να παίξουμε λίγο Fortnite μέχρι να πάμε, please. Σε μισή ώρα φεύγουμε και θέλει να παίξει Fortnite. Please. Look at this dog. She's a princess. Λύθια, πάρε τα μερία μου τώρα. She's so low. No! Έχασες. Είχα τον. Obviously, δεν τον είχες. Έχεις χρόνο για one more game. People, we are on the way to go to the airport and we're gonna go to Athens. So είμαστε στο Burger King του αεροδρομίου. Με σταματήσαν πάλι στο security, αλλά λίγο να μου πάρουν το mouthwash. Θυμάστε σε ένα παλιό vlog που μου πήραν το mouthwash και νευρίασα? Happy meal. Έχει παιχνίδι. Τι είναι? The fuck is that? It's a necklace. The fuck is that? Δεν είναι το αεροπλάνο μας. Ο προστινός μου στο αεροπλάνο είχε τη θέση του πίσω και της Κάντιας. Έχω ξανασυζητήσει αυτό το θέμα και στο κανονικό κανάλι, but I'm gonna do it one more time. Εγώ νομίζω ότι αυτοί που βάζουν την καρέκλα τους πίσω στα αεροπλάνα είναι μαλάκες και εγωιστές, γιατί ξέρουν ότι δεν δίνεις πολύ τόπο σε αυτόν που κάθεται πίσω και το κάνουν πάλι. So, αν είσαι από αυτά τα άτομα που βάζει την καρέκλα του πίσω, να ξέρεις ότι είσαι μαλάκας. Είσαι μαλάκας. And I hate you. Το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν έχω πολύ τόπο. Το πρόβλημα είναι ότι ο άλλος έχει τον εγωισμό να το κάνει. Αυτό με ενοχλεί. Ότι έχει τον εγωισμό να βάζει την καρέκλα του πίσω και στα αρχίδια του για τον πισίνο. Αύριο έχουμε συνέντευξη στο ραδιόφωνο, κάτι που δεν το ξέραμε. Απλά it just popped up. Έτσι στα... So, θα σας πάρω μαζί να δούμε τι φάση παίζει. Are you tired? Απλά ξαπλώνει για πλάκα. Σήμερα έχουμε τη μέρα ελεύθερη. Μάλλον δεν θα κάνουμε τίποτα. Θα κάνουμε λίγο περίπατο να δούμε τι έχει εδώ γύρω. Τίποτα. Εγώ πίνω. Σω γυρίζουμε στη γειτονιά του ξενοδοχείου. I'm hungry. Τελικά κάτσαμε σε ένα γυραδίκο φάση. 21
Φάγαμε Evernas, τώρα θα πάμε σούπερ μάρκετ για να αγοράσουμε chips and σοκολάτες and shit και να δούμε ότι κατάχει στην τηλεόραση την ελληνική. Θα σε δω στο κρεβάτι του ξενοδοχείου. Είπα θα σε δω, εννοούσα θα σας δω. Σε μόλις έκανα ντους, θα ξαπλώσουμε στο κρεβάτι να βλέπουμε ότι στον Πούτσα έχει στην τηλεόραση. Θα ξυπνήσουμε νωρίς γιατί έχουμε το interview στο ραδιόφωνο, κάτι που δεν το ξέραμε μέχρι σήμερα. Και θα το δούμε μαζί, θα πάρω την κάμερα. Give me your loving. Επειδή το δωμάτιο του ξενοδοχείου δεν έχει ψυγείο, αγόρασα από το από το περίπτερο, από το σούπερ μάρκετ. Το βάλα έξω στη βεράντα για να κρυώσει. Σοπαρε, αποκλείεται. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι σοβαρά. Τι λες. Σου κύριε και η Γαλλία σάμεθα και εφράνθημεν εν πάσες τες ημέρες ημών. Εφράνθημεν αν κάνε μου κακό. Πέρα που δεν θέλεις να κάνε λάθος. Καλημέρα, μόλις ξυπνήσαμε. Δεν θα φάμε πρόβλημα του ξενοδοχείου because we didn't wake up on time. Δεν κοιμήθηκα καλά. Εσύ Κάτια. Σκατά. Πάμε στο interview. Μόλις θυμήθηκα ότι είδα όνειρο ότι έσπασα τα γυαλιά μου και ότι προσπαθούσα να φτιάξω τα γυαλιά μου και δεν μπορούσα να τα φτιάξω. Για μένα that would be a fucking nightmare. Το ξέρεις ότι είμαι ο μόνος που παλεύω για να αποδείξω το αυτονόητο. Είσαι ο μόνος στο σταθμό όμως. Δεν με νοιάζει. Πώς σου φαίνεται ρε παιδί μου σε ένα που προσπαθείς να αλλάξεις τη γνώμη του κόσμου και να πεις δεν την παίζετε μόνο, θα βλέπετε και πραγματάκια στο ίντερνετ. Πρώτη φορά ακούω αυτό το πράγμα, ξέρω εγώ. Το συνδέω το ίντερνετ με το πορνό. Ναι, τέλειω. Πριν την Κάτια, έτσι πριν γνωρίσεις την Κάτια. Το πάλι ποτέ. Ότι δεν έμπαινε στο ίντερνετ σε τσόντο site. Φυσικά στα live τους θα γίνεται χαμός και σίγουρα οι διαφημιστές θα σκοτώνονται, οι μαγαζάτορες θα σκοτώνονται, όσοι έχουν τους χώρους θα σκοτώνονται. Ποιος θα σας δώσει χώρο και ποιος θα διαφημιστεί στα live σας. Ναι, αυτό θα σκεφτώσουν ότι σκοτώνονται. Ναι. Γίνεται το αντίθετο. Παρακαλάς. Ναι, δεν σε πιστεύουν. Λένε, εντάξει, ποιος θα έρθει τώρα στο δικό σου live. Σου φέρνουν έναν ιδιό security μέχρι που όντως γίνεται το live και γίνεται χαμός. Δεν έχουν σύνδεση στο ίντερνετ αυτοί να δουν, δεν ξέρουν. Ναι, τους λες έρχεται ο 2J live. Ποιος είναι αυτός. Ποιος είναι αυτός. Α, YouTube, εντάξει, βάλε δύο security, ξέρω εγώ. Είμαστε στα DM Studios, έχουμε meeting τώρα μετά τη συνέντευξη. Είχε πάρα πολύ κίνηση στο δρόμο. Holy shit! Δηλαδή για 8-9 λεπτά δρόμο κάναμε μια ώρα, 55 λεπτά, μια ώρα. 2000 years later. Μόλις φτάσαμε πίσω στο hotel, βασικά έχει λίγη ώρα που φτάσαμε, απλά έκανα αυτό το εφέ για το vlog. Δηλαδή ξεκινάει το vlog έτσι. Και λέω μόλις φτάσαμε, έτσι κάνουν οι YouTubers. Έχει ώρα που φτάσαμε, αλλά κάνω πως τώρα φτάσαμε. Continuity. Βασικά όντως πριν λίγο φτάσαμε, είμαστε τόσο κουρασμένοι, δεν ξέρω. Δεν τελειώσαμε το meeting που θέλαμε, γιατί που πήγαμε στο σταθμό είχε τόση πολλή κίνηση που αργήσαμε για το meeting που είχαμε. So δεν τα πάμε όλα, so αύριο θα ξαναπάμε στους DM. Τώρα είμαστε, τι ώρα είναι? Τώρα είναι 6.30 ώρα, μάλλον θα μείνουμε εδώ. Κρεβάτι, TV, πατατάκια από τώρα. Κάτι έκανε ντους. Σε λίγο θα κάνω κι εγώ. Τώρα με φαντάζεστε naked. Άσε με! Άσε με, Τουίνγκεϊ! Κατεβαζώ φιλαράκια. Για όσους είδαν τη συνέντευξη, ελπίζω να σας άρεσε. Για όσους... πάρα πολύ καλά. Για όσους δεν το είδαν, για όσους δεν την είδαν, νομίζω χάσατε. Γιατί ήταν διαφορετική συνέντευξη. Περίμενα και εγώ να μας ρωτάνε τα τυπικά, πώς ξεκινήσατε, μπλα μπλα, αλλά λέγαμε ό,τι να είναι. Ήταν πολύ ό,τι να είναι συνέντευξη. Σαν η Κάτια κοιμάται λίγο, εγώ τελικά αντί να κάνω ντους, πάω στο σούπερ μάρκετ το παζαράκι, νομίζω λέγεται, να πάρω κάποιες μαλακίες. Και μόλις τώρα, από το διπλανό δωμάτιο, στο διπλανό δωμάτιο, κάνανε σεξ. Άκουγες την γυναίκα που έκανε κάτι. Και ήμασταν σε φάση. Οκ, δεν! Γυναίκες, όταν είστε σε δωμάτιο ξενοδοχείου, Y
Παζάρ τελικά το σούπερ μάρκετ, όχι παζαράκι. Αλλά το παζαράκι στα αγγλικά είναι παζάρ. So you know. Γιατί αυτός ο μαλάκας κρατάει κάμερα και μιλάει με τον εαυτό του. Δεν μιλάω με τον εαυτό μου. Μιλάω με το κοινό. God damn it. Καλημέρα! Σήμερα είναι η τελευταία μας μέρα στην Αθήνα. Πάμε τώρα στους DM να συνεχίσουμε τα meetings. Και επειδή πάντα θέλω να σας λέω τι γίνεται, τι κάνω, στο τέλος του vlog, όταν πάω πίσω στο studio, γιατί τα vlogs πάντα τελειώνουν στο studio, θα σας πω για ποια θέματα ήταν τα meetings και μέχρι που προχωρήσαμε. Say bye hotel, Katia. Bye hotel. Bye hotelagi. Bye hotelagi. So, για όσους δεν ξέρουν, είμαι με το Network Digital Minds. Δεν είναι χορηγία, απλά σας λέω γιατί είμαστε εδώ. Αυτά είναι τα γραφεία τους and shit. Έχουμε meeting τώρα. Όπως σας είπα, συνέχεια κάνω... όπως σας είπα... I did it again. Θα σας πω μετά στο studio ότι σκεφτήκαμε, αλλά αυτό είναι το βασικό meeting. Να σκεφτούμε διαφορετικές ιδέες and shit that I can't do at home. Και για μένα και για την... Κάτια. Η ώρα έχει πάει 6, πετάμε 9, είμαστε από το πρωί εδώ, έχει πολλές ώρες που είμαστε εδώ. Η Κάτια πήγε να δει την Θανάη και τη Μάρα και με άφησε εδώ μόνος. Hello. Δεν μιλάω δυνατά γιατί έχει αλλούς εδώ. Ξαναλέω sorry αν είναι μικρό αυτό το vlog και ίσως όχι τόσο ενδιαφέρον. Το τζέι μας έχει σπρίξει. Okay. Επόμενη σκηνή ποια θα είναι? Πολύ πιθανόν αεροδρόμιο. Όπα, έχει αλλάξει σκηνή και είμαι εδώ ακόμα. Απλά ήθελα να πω thank you σε όσους μένουν Ελλάδα που δείχνουν τόση πολύ αγάπη. Όταν σας λέω ότι έρχομαι Ελλάδα, μας δείχνετε πολύ αγάπη. Όχι κυριολεκτικά, like physically. Στα σχόλια. Επίσης λίγο άσχετο, κάντε με follow στο Instagram όσοι δεν με ακολουθούν, γιατί θα ξαναξεκινήσω διαγωνισμούς, θα δίνω μπλουζάκια μου με αυτόγραφα, όποιος θέλει και αυτόγραφο, αλλά θα κάνω διαγωνισμούς με PlayStation Games και μπλουζάκια μου και ακολουθήστε με και στο Twitter αν θέλετε, εκεί απλά λέω μαλακίες και στο Instagram λέω μαλακίες. Βασικά στο Instagram και στο Twitter είναι σαν extra content που δεν σας δίνω στο YouTube. Παρατηράτε ότι in public μιλάω πιο ήρεμα από ότι μιλάω στο studio. Θέλω ξύδισμα. Shit. Είμαι σε ένα αεροπλάνο να σκάσω. What's up? Είχα σκοπό να βάλω μουσική σε αυτή τη φάση. What's up? Okay. Hey, thank you so much. So, είμαστε πίσω, είναι 11:30 το βράδυ, είμαστε κουρασμένοι όπως πάντα μετά από μικρό ταξίδι. Για όσους δεν το ξέρουν, έχουμε ένα παραθυράκι που ενώνει το σαλόνι κουζίνα με το bedroom. Στα αρχίδια σας. Τα λέμε αύριο στο studio. Ναι. Είμαι πίσω στο studio. Να στήσω την κάμερα. Σαν τον Casey Neistat. Λοιπόν, είχαμε meetings για τρεις λόγους. Ο κύριος λόγος ήταν για να δούμε content για το κανάλι μου και το κανάλι της Κάτιας. Δηλαδή κάποιες ιδέες που ίσως θέλουμε να κάνουμε που χρειάζονται λίγο μεγαλύτερο budget και βοήθεια που θα κάνουμε στην Αθήνα στους Digital Minds. Και απλά θέλαμε να δούμε ποιες ιδέες μπορούμε όντως να προχωρήσουμε για το κανάλι μου και το κανάλι της Κάτιας. Ο δεύτερος λόγος ήταν για τα live stream. Βασικά ένα μεγάλο live stream. Θέλω να κάνω ένα live stream. Και ακόμα επειδή δεν είμαι σε θέση να κάνω live stream από εδώ, θα κάνω live stream εκεί στα γραφεία τους, που πολύ πιθανόν θα χρειαστεί χορηγία για αυτό το συγκεκριμένο live stream, γιατί θα έχει πολλά έξοδα. Δηλαδή πρέπει να πάω Ελλάδα, είναι η διαμονή, πρέπει να στηθεί,
χρειαζόμαστε εξοπλισμό που ακόμα δεν έχουμε για live stream. So, σε κάποια φάση θα έρθει ένα μεγάλο live stream εκεί. Από εκεί και πέρα προσπαθώ να φτιάξω, να στήσω κάποια πράγματα για να μπορώ από εδώ να κάνω live stream. My internet is fucking shit. Σας το έχω πει πολλές φορές. Δεν φτιάχνετε εδώ στο studio. Θα προσπαθήσω να το φτιάξω. Μαλάκες, είναι ζαβή η κάμερα, I can't. Και ο τρίτος λόγος ήταν για τα lives που θέλω να κάνω στην Ελλάδα. Θέλω να κάνω ένα μικρό mini tour για όσους δεν το ξέρουν. Δεν θα κάνω μεγάλο show. Θα είναι πολλά μικρά Q&As μαζί με meet and greet. Δηλαδή 300 άτομα το πολύ. Αλλά θα κάνω πολλά. Πολλά πολλά σε όλη την Ελλάδα. Όχι μόνο Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Αυτό χρειάζεται τεράστια. Τεράστια προετοιμασία. Γιατί πρέπει να δούμε πότε κατά τη διάρκεια του χρόνου μπορούμε, σε ποιους χώρους, είναι πάρα πολλές οι λεπτομέρειες, αλλά προχωράμε σιγά σιγά, θα γίνει και αυτό. Από εκεί και πέρα, ναι, σκέφτομαι για λίγο να σταματήσω τα πείτε μου εσείς, πείτε μου κάτω στα σχόλια, ή πιο πολύ μάλλον θα πείτε μην το σταματήσεις. Ο λόγος που θέλω να σταματήσω είναι επειδή τεμπελιάζω λίγο σε αυτό το κανάλι λόγω των πείτε μου εσείς. Τι εννοώ, τα πείτε μου εσείς, παρόλο που μου αρέσει, εμένα προσωπικά λατρεύω τα πείτε μου εσείς. Αλλά επειδή είναι σχετικά εύκολα βίντεο να τα κάνω, όταν δεν έχω όρεξη ή δεν ξέρω τι να κάνω, λέω εντάξει θα κάνω πείτε μου εσείς. Με αποτέλεσμα να κάνω πολλά πείτε μου εσείς και να μην κάνω πολλά άλλα πράγματα σε αυτό το κανάλι. Αν σταματήσω τα πείτε μου εσείς, αναγκαστικά πρέπει να κάνω και άλλα πράγματα. So, δεν θα σταματήσω εντελώς. Μπορεί να κάνω έναν εξάμηνο, μπορεί και ένα χρόνο break από τα πείτε μου εσείς για να κάνουμε άλλο content. Γιατί θέλω να αλλάζω συνέχεια content σε αυτό το κανάλι. Thank you σε όσους μείναν μέχρι εδώ στο τέλος. Για όσους δεν το ξέρουν, έχω και gaming κανάλι. Και πλέον, αντί να σας λέω στο intro, like please γιατί με βοηθάει, subscribe επειδή είστε. Ανιστάζω ακόμα. Αντί να λέω like please γιατί με βοηθάει, subscribe αν δεν είστε subscribe, πλέον πρέπει να λέμε και το καμπανάκι δίπλα από το subscribe, πατήστε το επειδή το YouTube γαμιέται. Follow me on Instagram and Twitter γιατί εκεί έχει και άλλο content, νομίζω σας το είπα στην Ελλάδα. Obi Trice, ένας από τους αγαπημένους μου rappers. Του τσέι, μα έχεις συντήσει ακόμα? Νιώθω ότι θέλω να σας πω κάτι και δεν θυμάμαι. I guess not. Βλέπετε πόσο πιο άνετος μιλάω στο στούντιο μόνος μου παρά in public. Εδώ κάνω ό,τι στον πούτσο θέλω. Έχω κάποιες ιδέες για βίντεος. Μπορεί να ξεκινήσω και μια άλλη σειρά βίντεος. We will see. So there's one more πείτε μου εσείς to come.